Πολλοί ιδιοκτήτε ακινήτων που περιμένουν να δουν το λογαριασμό του ένφια να ξεφουσκώνει λόγω αναμενόμενη μείωση των αντικειμενικών αξιών θα απογοητευτούν, καθώ θα διαπιστώσουν ότι ο φόρο για την ακίνητη περιουσία του θα παραμείνει στο ύψο του μαζί με άλλου, διότι αλλαγέ στι τιμέ ζώνη δεν θα επηρεάσουν το καθαριστικό του φόρου. Εκατοντάδε χιλιάδε άλλοι ιδιοκτήτε θα κληθούν να πληρώσουν παραπάνω ένφια. Σύμφωνα με πληροφορίε, στην παγίδα του ένφια δεν είναι εγκλωβισμένα μόνο τα νοικοκυριά αλλά και η διακυβέρνηση, καθώ έχοντα το βλέμμα στραμμένου στι όποτε αυτέ στηθούν, επιχειρεί διάφορα τίκνα αποφύγει υπέρου και αυξήσει κυρίω στι λεγόμενε όπου οι ιδιώτε εκτιμητέ έδειξαν αυξήσει αντικειμενικέ ακόμα και πάνω από 40%. Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο, με δεδομένο ότι ο φόρο στα ακίνητα θα πρέπει να φέρει στα κρατικά ταμεία τουλάχιστον 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα διάφορα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι θέλουν τον έμφυα. Να φουσκώνει κατά 3,5% έω και 33% για εκατοντάδε χιλιάδε φορολογουμένου που έχουν στην κατοχή του ακίνητα σε περιοχέ με σημερινή τιμή ζώνη —750 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και 1.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο—. Η αύξηση του έμφυα θα προκύψει λόγω αλλαγή του κλιμακίου για τον υπολογισμό του φόρου.